Καλημέρα. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας σχετικά με τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή και τη συσχέτισή τους με τα κερατομετρικά δεδομένα και τους δημογραφικούς παράγοντες σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Στο τονόμετρο επιπέδωσης χρησιμοποιείται μια εξωτερική μηχανική δύναμη για να επιπεδώσει τον κερατοειδή και να μετρήσουμε την ενδοφθάλμια πίεση. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το Ocular Response Analyzer που χρησιμοποιεί ένα κύμα αέρα και προκαλεί μια επιπέδωση πάλι στον κερατοειδή, ο οποίος περνάει από μια inward φάση, δηλαδή μια φάση προς τα έσω, μια φάση oscillation και επιπέδωσης, σε μια outward φάση. Το κύμα του αέρα έχει αντίθετη κίνηση με την κίνηση του κερατοειδή. Οπότε το Ocular Response Analyzer μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή, τη λειτουργία του και την εξοδελαστικότητά του. Μελετήσαμε δύο παράγοντες, τον corneal υστέρηση, την κερατοειδική υστέρηση, που στην ουσία δείχνει πόσο εύκολα απορροφά και διαχέει την ενέργεια στον κερατοειδή, και τον corneal resistant factor που δείχνει τη συνολική αντίσταση του κερατοειδή. Σε αντίθεση με τη μέτρηση της παχυμετρίας και της τοπογραφίας που είναι γεωμετρικοί παράγοντες, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ο CH και ο CRF, αυτοί οι παράγοντες που μελετούμε, είναι ιστικά χαρακτηριστικά. Οπότε ο πληθυσμός μας αφορά άτομα μέχρι ηλικίες 18,5. Μελετήσαμε τον CH και τον CRF σε σχέση με τα κερατομετρικά χαρακτηριστικά και τους δημογραφικούς παράγοντες. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να κατανοήσουμε καλύτερα το δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον του αναπτυσσόμενου κερατοειδή, να κάνουμε μια πρώιμη διάγνωση των κερατοειδικών ανομαλιών και να εντοπίσουμε αυτό το κοινό, από το οποίο θα προέρχουν και μελλοντικοί πιθανοί υποψήφιοι για διαθελαστικές επεμβάσεις. Είναι μια αναδρομική μελέτη. Υποβάλαμε τους ασθενείς την πρώτη τους επίσκεψη στην διαθελασσιμετρία και κερατομετρία με το TOPCON KER και με το ORA. Χρησιμοποιήσαμε ένα μάτι από κάθε πληθυσμό. Οι προδιαγραφές για να διαλέξουμε ποιο μάτι φαίνονται στην οθόνη. Αποκλείσαμε τους ασθενείς με K-MAX πάνω από 47 διοπτρίες και αστιγματισμό πάνω από 2 διοπτρίες ως πιθανούς κερατοκονικούς ασθενείς. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, το 54% των ασθενών ανήκει στο φύλι-φύλο. Η κατανομή της ηλικίας, το πλειοψηφία είναι στο 38,1% στο ηλικιακό γκρουπ 12 με 16, αλλά έχουμε και μικρότερο ηλικιακά γκρουπ, σημαντικό αριθμό. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 14 έτη. Όσον αφορά τώρα τους παράγοντες που μας ενδιαφέρουν, ο CH, δηλαδή η κερατοειδική υστέρηση, συσχετίζεται θετικά με το φύλο, δηλαδή είναι μεγαλύτερο στο φύλι-φύλο και αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Το ίδιο είναι και στατιστικά σημαντική και η σχέση με την ηλικία, δηλαδή ο CH είναι μεγαλύτερο σε μικρότερες ηλικίες και όσο μεγαλώνει το άτομο μειώνεται, ενώ δεν έχει βρεθεί συσχέτιση των εμβιομηχανικών ιδιότητων με τα κερατομετρικά χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα, είναι τα αποτελέσματά μας και για τον CRF με το φύλο έχει θετική συσχέτιση με την ηλικία, είναι μεγαλύτερο σε μικρότερες ηλικίες και πέφτει όσο μεγαλώνει η ηλικία. Και αντίστοιχα, δεν σχετίζεται με τα κερατομετρικά χαρακτηριστικά. Ο CH και ο CRF έχουν μια γραμμική συσχέτιση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματά μας ταιριάζουν με τα αποτελέσματα διεθνών πολυκεντρικών μελετών που αφορούν το αντίστοιχο ηλικιακό γκρουπ. Και για να συνοψίσω, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι οι παράγοντες της κερατοειδικής υστέρησης και ο corneal resistant factor είναι παράγοντες που δείχνουν την ιστική δομή του κερατοειδή, δείχνουν πόσο εύκολα απορροφάται η ενέργεια και πόσο είναι η αντίσταση του κερατοειδή, συσχετίζονται με το φύλο και με την ηλικία και δεν συσχετίζονται με τα κερατομετρικά χαρακτηριστικά, οπότε είναι ανεξάρτητοι ιστικοί παράγοντες του κερατοειδή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.